Την αρτοποιία μας το παραδοσιακό. Η αξιοπιστία και η αγάπη μας προς εσάς, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια τεράστια γκάμα αρτοποιημάτων με αρίστων προδιαγραφών πρώτες ύλες. Οι 19 ποικιλίες ψωμιού με πρώτο το γνήσιο προζυμένιο παραδοσιακό ψωμί και η πληθώρα βουτημάτων και κλικισμάτων μας δίνουν το προβάδισμα στην αρτοποιία. Εξελισσόμαστε καθημερινά, γι' αυτό και σας παρουσιάζουμε πρώτη ψωμί βιολογικής καλλιέργειας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Σολομού 75, τηλέφωνο 2610-313-194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πυρηνελουργία, καθώς μπήκε λουκέτο σε δύο πυρηνελουργία που λειτουργούν στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η δυσοσμία τις τελευταίες ημέρες λόγω και των καιρικών συνθήκων ήταν ιδιαιτέρως έντονη, γι' αυτό και η περιφέρεια έλαβε την απόφαση να κλείσουν. Η δυσοσμία από τα πυρηνελουργία τις τελευταίες ημέρες ήταν έντονη, ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται και τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο μαζί με υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να προχωρούν σε επιτόπια αυτόψια και να βάζουν λουκέτο στα δύο πυρηνελουργία που λειτουργούσαν. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη και η δυσοσμία έχει φτάσει έως την Πάτρα γιατί οι καιρικές συνθήκες το ευνοούσαν. Σημειωτέων ότι έχουν ειδικούς όρους στους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί και λένε ότι σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες απαγορεύεται να λειτουργούν. Με αφορμή αυτό, έκανα και ο ίδιος αυτοψία μαζί με υπηρεσιακούς χθες. Έγιναν αυστηρές παρατηρήσεις. Έδωσα εντολή να κλείσουν αμέσως οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Και βέβαια τις επόμενες ημέρες των Θεοφανίων και τα δύο Σαββατοκύριακα τα επόμενα, ομοίως δεν θα δόθηκε εντολή να μην λειτουργήσουν, γιατί έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο τις ημέρες αργίας, όπου δεν υπάρχουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να εντείνεται η δυσοσμία. Αυτό σαν ένα μέσο, ένα βήμα πριν την αναγνωριστική πάυση τους, γιατί δυστυχώς η συγκεκριμένη διαδικασία χρόνια, το έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει, η δυσοσμία δηλαδή. Όπως τονίζεται, λόγω και των καιρικών συνθήκων δημιουργήθηκαν ανυπόφορες συνθήκες και επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό όμως, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή καλούνται τα πυρηνελουργία να διαχειριστούν απόβλητα, μάλλον παράγωγα των ελαιοτριβίων. Συνεπώς η όποια πάυση λειτουργία τους οριστική σημαίνει και περιβαλλοντική όχληση από πλευράς ελαιοτριβίων. Αυτό που βελτιώσαμε εμείς φέτος και έχει καταγραφεί νομίζω είναι ότι δεν υπάρχουν απόβλητα ελαιοτριβίων στα ποτάμια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όλα τα ποτάμια της Αχαΐας τα προηγούμενα χρόνια είχαν μαυρίσει αυτή την περίοδο, ενώ τώρα δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Μεταφέρεται όλο το υλικό, το παράγωγο, στα πυρηνελουργία. Τα πυρηνελουργία, όταν δεν λειτουργούν καλά, εκπέμπουν τη σωσμία, είναι ένας φαύλος κύκλος. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα στα πλαίσια που μας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την αρχή της περίοδου λειτουργίας των πυρηνελουργίων έχουν πραγματοποιήσει 3 ελέγχους και έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα. Θέμα ορών είναι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Οι εκλογές είναι πλέον πολύ κοντά και οι υποψήφοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις εκστρατείες τους. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο κατά 50-60%. Αυτές τις μέρες και μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε ολοκληρώσει τις επαφές που κάνουμε με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Ταυτόχρονα δουλεύουμε και συμπληρώνουμε την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Σήμερα
χτες στην Πάτρα, σήμερα Χαγιά και Αίγιο. Αυτές όλες οι διαδικασίες είναι κυρίως στο πλαίσιο το να συσπυρώσουμε τη βάση, τα στελέχη μας. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μαζική προσέλευση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα για τον κόσμο. Δεν υπήρχε τις προηγούμενες εκλογές, το λέω ξεκάθαρα. Για μας μας γεμίζει δύναμη, μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε σε επαφή με όλους αυτούς που πραγματικά αγαπάνε και το χώρο και την πατρίδα. Αυτή τη στιγμή, σε τι ποσοστό είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο? Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, έχουν γίνει επαφές. Απλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι, γιατί καταλαβαίνετε δεν προηγείται κανένας κάποιο άλλο. Όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από το σημείο 0, που είναι η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Και αυτό μάλλον θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλλον Τετάρτη με Πέμπτη. Είχαμε τη διαδικασία στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Κάναμε μια καταρχάς επιλογή υποψηφίων τύπων, την οποία και έχουμε στείλει ήδη στο κέντρο. 25 ατόμων, έτσι, μαζί με τους βουλευτές οι οποίοι έρθουν και θα είναι στο ψηφοδέλτιο, και από αυτούς θα βγει και ο κορμός του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για τις επικείμενες εκλογές. Πότε θα έχουμε τις ανακοινώσεις, πότε θα έχουμε δηλαδή επίσημα κάτι? Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 8 θα κατατεθεί το ψηφοδέλτιο. 7 θα ξέρουμε, θα ξέρουμε ποιοι ακριβώς θα είναι στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή σε 4 μέρες. Εκτός αν κάτι γίνει πιο γρήγορα, αλλά αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό. Στις 7 δηλαδή θα έχουμε την τελική απόφαση. Και τώρα όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε σε ένα καλό επίπεδο από άποψη ποσοστού. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο. Ναι, έτοιμο. Ναι. Και το δικό μας, εγώ λέω ότι ουσιαστικά είναι έτοιμο. Καθώς έχουμε τον πυρήνα των υποψηφίων, που θα, μέσα από αυτούς θα βγάλουμε τους υποψήφιους. Είχαμε μια καλή επιλογή. Γνωστά μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι γνωστοί για τη δράση τους σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν και άνθρωποι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί, και θα δούμε πώς θα πάει η τελική κρίση. Πάμε τώρα στο καιρικό. Καθώς με τσουχτερό κρύο και θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η εβδομάδα. Προβλέπονται παράλληλα βροχές και χιόνια στα ορεινά και στα ημιορεινά. Στο μεταξύ, φαίνεται πως η χαμηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να το προμηθευτούν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την παγωνιά. Το τσουχτερό κρύο επέστρεψε μετά το μικρό διάλειμμα των τελευταίων 2 ημερών. Η θερμοκρασία έπεσε και πάλι, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας. Έχει πάλι αρκετό κρύο, το οποίο θα διατηρηθεί, θα είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες αρκετό κρύο δηλαδή, και θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Παρασκευή το βράδυ. Φαίνεται, ναι, από τα ξημερώματα τη Δευτέρα θα έχουμε χιονόπτωση στο σύνολο του ορεινού όγκου της Πελοποννήσου, με μοναδική εξαίρεση ένα μέρος του ορεινού όγκου που βρίσκεται στην Ανατολική Ηλία. Λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12 και στο κέντρο της Πάντρας η θερμοκρασία φθάνει μόνο τους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κι άλλο. Από την Τρίτη δεν αναμένουμε βροχοπτώσεις μέχρι και το τέλος εβδομάδος. Ίσως το τέλος εβδομάδος στα νότια της Μεσσηνίας να έχει κάποιες λίγες βροχοπτώσεις, αλλά τα θερμοκρασία τουλάχιστον από πλευράς βροχής δεν θα έχουμε πρόβλημα. Φέτος πάντως φαίνεται πως είναι περισσότεροι πολίτες που κατάφεραν, λόγω και της χαμηλής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, να το προμηθευτούν. Πετρέλαιο. Έχετε βάλει πετρέλαιο. Πολυκατοικία είμαστε, πολυκατοικία. Και βάλετε φέτος. Βάζουμε, ναι, βάζουμε. Και πέρυσι. Και πέρυσι πάντα. Κάνουμε καλή διαχείριση και βάζουμε. Ωραία. Γιατί τις περισσότερες πολυκατοικίες δεν είναι. Ναι, το έχω ακουστά και εγώ, αλλά εμείς βάζουμε συνέχεια όμως πετρέλαιο. Οπότε το ανοίγετε κάποιες συγκεκριμένες ώρες τη μέρα για να κάνετε και οικονομία, φαντάζομαι. Ναι, το ανοίγω και το μεσημέρι. Τώρα που είναι πολύ κρύο, το ανοίγω και το μεσημέρι. Και τις άλλες μέρες το ανοίγουν από 7 μέχρι 10 το βράδυ. Είχαμε την τύχη να βάλουμε. Από επιδότηση δικαιούσασταν ή βάλατε μόνο σας? Βάλαμε μόνοι μας. Ευτυχώς μπορέσαμε και βάλαμε μόνοι μας. Πόσο ακριβά πήγε ψηλά? Πιο φθηνά από πέρσι. Πόσα λίτρα προμηθευτήκατε? Έναν τόνο. Και με δικά μου χρήματα, δεν έχω επιδότηση και τέτοια πράγματα. Προμηθευτήκατε πετρέλαιο? Ναι, κανονικά. Το οποίο το είχα πάρει με 1 ευρώ τότε εγώ. Μάλιστα, πολύ κρύο αυτές τις μέρες, χρειαζόταν. Εξυπακούεται. Για όσους τώρα δεν κατάφεραν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, χρησιμοποιούν τα τζάκια, το air condition και θερμαντικά σώματα. Και δυστυχώς υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που δεν έχουν καθόλου θέρμανση, οπότε είναι αναγκασμένοι να ζεσταίνονται με μπουφάν, κουβέρτες και παπλώματα. Πολυκατοικία. Mm-hmm.
Ναι. Δεν είχαν τα χρήματα κάποιοι να βάλουν. Ναι, 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 ακριβώς. Και η θέρμανση τι γίνεται μέσα στο σπίτι? Είναι κρύο τις τελευταίες με σώματα, με σώματα. Έχετε πάρει σώματα, τα ανάψετε? Από πέρυσι ακόμα, τα οποία είναι αποδοτικά. Το πήρα 0,97 λίτρα 700. Μάλιστα. Από τους τυχερούς πάντως που πήρατε πετρέλαιο. Έχετε πάρει και πέρυσι? Σαφώς. Οι περισσότεροι δεν τα καταφέρνουν, γι' αυτό λέω, οι περισσότεροι με τα απλά. Υπάρχει πρόβλημα. Τζάκι, κουβέρτα κλπ. Ένα, βλέπετε τι έγινε με το τζάκι. Δεν υπάρχει τίποτα. Βγαίνει έξω, μυρίζει πυρήνα, μυρίζει καύσιμα, καυσαέρια, είναι απαράδεκτο. Όπως ακούσαμε να λέγει ο κύριος στο ρεπορτάζ, μαζί με το κρύο επέστρεψε και η εθαλομύχλη. Μάλιστα, οι ειδικοί συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στην καύση των ξύλων. Από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και έχει διαπιστωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπερβαίνουν τουλάχιστον τα όρια. Είναι το κρύο τσουχτερό και τα τζάκια και οι ξυλόσομπες η λύση για πολλούς. Με το φαινόμενο της εθελομύχλης να γίνεται όλο ένα και πιο έντονο. Προσοχή συστήνεται στους πολίτες σε ό,τι αφορά την καύση ξύλων. Μέχρι στιγμής, τα τελευταία χρόνια και φέτος δεν έχουμε περάσει τον αριθμό των μικροσωματιδίων που επιφέρουν έκτακτα μέτρα από πλευράς της περιφέρειας. Δηλαδή δεν έχουμε την μόλυνση την οποία ίσως έχουν άλλες περιοχές. Καλό θα είναι να προσέχουμε όλοι, ας μπει ο καθένας πολίτης και να διαβάσει τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο, θα συνεισφέρουν στο να κάνουν και σωστή αγορά και της καύσιμης ύλης, του ξύλου ή άλλων παραγόγων, και ας λειτουργούμε όσο μπορούμε καλύτερα και εμείς αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να αγοράζει πετρέλαιο ο κόσμος, ακόμα και τώρα που έχει φτηνίνει, αλλά από την άλλη ας προσέξουμε λίγο παραπάνω, ας είμαστε λίγο εγκρατείς, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα στην υγεία μας. Παράλληλα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος χτυπά το καμπανάκι για την εθελομύχλη. Με ανακοίνωση τονίζεται πως οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την συσσόρευση αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα γίνεται σύσταση για τον κατά το δυνατό περιορισμό της άσκοπης χρήσης των τζακιών. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες συνεισφέρουν στην προστασία της υγείας όλων. Εμείς βέβαια ο σταθμός ο οποίος έχουμε εγκαταστήσει, δύο σταθμοί, είναι περίπου στο κέντρο της Πάτρας. Θα μετακινήσουμε τον ένα σταθμό για προληπτικούς λόγους να κάνει μετρήσεις και στην νότια πλευρά της Πάτρας, έτσι ώστε, που είναι και πιο πολύ φτωχή γειτονιά, για να κάνουμε μετρήσεις και εκεί και να δούμε τι περιβαλλοντικά συμβαίνει. Δεν φαίνεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Δεν έχουν καταγραφεί μεγάλα προβλήματα, αλλά καλό είναι να προσέχουμε. Οι συγκεκριμένες οδηγίες του Υπουργείου θα ακολουθηθούν μόνο αν ξεπεράσουμε τα έκτακτα μέτρα, τα οποία δεν τα έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή, συνεπώς δεν ανησυχώ. Άνοιξαν τώρα οι περισσότερες πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Οι πίστες άνοιξαν την πρωτοχρονιά, όπου είχαν την ευκαιρία οι περισσότεροι να κάνουν σκι, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξουν και άλλες πίστες. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος και κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου η πόλη των Καλαβρίτων βούλιαξε από κόσμο. Βούλιαξαν από επισκέπτες στα Καλάβρητα. Τόσο το τετραήμερο των Χριστουγέννων όσο και την πρωτοχρονιά, η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με την πληρότητα στα ξενοδοχεία να αγγίζει το 100%. Μάλιστα, χθες περίμενε μία ακόμα ευχάριστη έκπληξη τους λάτρες του χιονιού, αφού άνοιξαν κάποιες πίστες του χιονοδρομικού κέντρου. Στα Καλάβρητα αυτή την περίοδο ήταν όμορφα όπως πάντα, ήταν χιονισμένα και πράγματι βούλιαξαν από κόσμο. Και τα καταλήματα αλλά και επισκέπτες της μιας μέρας ήρθαν στα Καλάβρητα, στην περιοχή μας, επισκέπτηκαν τα αξιοθέατα, αλλά και το όμορφο χιονοδρομικό μας κέντρο. Το χιονοδρομικό μας κέντρο είχε ανοίξει πριν από τα Χριστούγεννα, όχι όμως για να λειτουργεί για τους σκιέρ και τους χιονοδρόμους, γιατί δεν είχε επαρκές χιόνι. Με τις τελευταίες χιονοπτώσεις των περασμένων ημερών, από χθες και σήμερα άνοιξε όλες τις πίστες του, μία-δύο μας μένουν ακόμα για αύριο, οπότε όλοι οι σκιέρ και οι χιονοδρόμοι απόλαυσαν ό,τι καλύτερο αυτές τις μέρες. Και αύριο αναμένουμε περισσότερους. Το χιονοδρομικό αποτελεί πόλο έλξης, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και βέβαια βοηθά στην ανάπτυξη της περιοχής. Μάλιστα, σταδιακά θα δοθούν και άλλες πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Είναι για την περιοχή, το χιονοδρομικό κέντρο είναι ένας αναπτυξιακός πόλος της περιοχής.
δεν είναι μόνο ότι διατηρείται η επιχείρηση, η δημοτική αυτή επιχείρηση, αλλά και πάρα πολλοί επαγγελματίες, όλη η τοπική οικονομία και αγορά κινείται γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο αυτή την περίοδο. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ευχαριστώ μέσα από το σταθμό σας τους επισκέπτες που προτιμούν τα Καλάβρητα για το ορισμό τους. Πάντως, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, σε γενικές γραμμές και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους. Μικρά προβλήματα υπήρξαν, όχι την ημέρα, κυρίως τη νύχτα από τις 12 μέχρι τις 5 το πρωί, που οι δρόμοι όντως πάγωναν και είχαν αυτά τα προβλήματα. Οι δρόμοι είναι πάντοτε και όπως ήταν και όλο το προηγούμενο διάστημα ανοιχτοί, δεν έκρισαν καθόλου. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα και αυτό βοήθησε πολύ τους λάτρεις του χιονιού να έρθουν στο χιονοδρομικό μας κέντρο, που ήδη αυτή την ώρα βουλιάζει και αυτό από κόσμο. Όσοι επισκέπτονται ωστόσο ορεινές περιοχές θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Υποτονική κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας την περίοδο των εορτών. Οι έμποροι υποστηρίζουν ότι ο κόσμος μπορεί να βγει και για βόλτα στην αγορά, ξόδεψε ωστόσο πολύ λίγα χρήματα. Η αγορά κοιμάνθηκε όπως και ο καιρός σε βαρομετρικό χαμηλό. Έχουμε τα επίσημα στοιχεία, τα στατιστικά μας δεν έχουν βγει ακόμα, δεν μπορώ να σας πω πώς κοιμάνθηκε ακριβώς η αγορά. Αυτό που υπολογίζουμε χοντρικά είναι γύρω στο 10 με 20% προς τα κάτω. Η αγορά κινήθηκε σε λογικά επίπεδα ανάλογα με την εποχή. Έτσι περιμέναμε λίγο παραπάνω, προσαρμοστήκαμε στα καινούργια δεδομένα. Ευελπιστούμε η καινούργια χρονιά να είναι πιο γεμάτη και με αισιοδοξία αλλά και με χρήματα στον κόσμο. Γενικά το 2014 μπορώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, από τις πιο δύσκολες χρονιές τις μνημονιακές. Τα πράγματα εξακολουθούν όμως και τώρα να παραμένουν δύσκολα. Η κίνηση στην αγορά ήταν πάρα πολύ μειωμένη λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε καταναλωτής. Εάν δεν λυθεί κάποια μέρημνα από το ίδιο το κράτος, το έχουμε επαναλάβει επανειλημμένως, να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, κάθε μέρα περνάμε θα βλέπουμε και επιχειρήσεις να συνεχίζουν να κλείνουν. Δυστυχώς τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ άσχημα. Συνεχίζεται η βροχή των λουκέτων, κυρίες και κύριοι, στα καταστήματα της Πάτρας. Δεκάδες είναι οι επιχειρήσεις που κλείνουν, ενώ στη θέση τους ανοίγουν τα περισσότερα καφέ. Εάν δεν υπάρξουν μέτρα για τη στήριξη της αγοράς, υποστηρίζουν οι φορείς, τότε θα κλείσουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις. Ανησυχία προκαλούν τα λουκέτα σε επιχειρήσεις στην Αχαΐα. Το 2014 οι εγγραφές που έχουμε, οι ενάρξεις δηλαδή, είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τις διαγραφές. Τα λουκέτα στην Πάτρα από την έναρξη του 2014 ανέρχονται στα 1200 μαζί με τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών και εστίασης. Τα μηνύματα για το 2015 δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Οι τράπεζες όπου επιτέλους έχουν πάρει τόσα λεφτά, ας κάνουν γενναίες ρυθμίσεις, ας κάνουν κουρέματα, ας διεκπαιρεώσουν με όσο πιο χαμηλά μπορούν τα δάνεια των συναδέλφων εμπόρων. Και δεύτερο, να παγιωθούν οι οφειλές που χρωστάμε στο ασφαλιστικό μας ταμείο και από εδώ και πέρα να μπορεί ο καθένας να πληρώνει ό,τι μπορεί μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Για το 2014 λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν πως 1200 επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο, ενώ εκτιμάται πως μέσα στους δύο πρώτους μήνες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, δηλαδή του 2015, οι επιχειρήσεις που θα έχουν βάλει λουκέτο θα ξεπεράσουν τις 1500. Υπάρχουν ωστόσο και εγγραφές νέων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι κυρίως στον κλάδο της εστίασης. Το παρήγορο είναι ότι έχουμε σημαντικές εγγραφές μέσα σε αυτή την κρίση, και κυρίως είναι από νέες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα όπως αυτά που υλοποιήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ένικη, τα οποία θα βγουν πάλι τώρα, είναι τα λεγόμενα εμπορευματοβαρή, το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτά ίσως να βοηθήσουν λίγο
αν όχι να ισορροπήσει, τουλάχιστον το πρόσημο να μην είναι πολύ αρνητικό. Παράλληλα, από την αρχή του 2014 χάθηκε το 25% του τζίρου των καταστημάτων, όπως τονίζεται, ενώ καταγράφονται καθημερινά απώλειες. Τα έξοδα, ξαναλέω, είναι υπερβολικά. Ένα μικρό μαγαζί που δραστηριοποιείται σε μια περιοχή της πόλης, όχι στο κέντρο, ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ ημερήσια ή μηνιαία έξοδα. Εργαζόμαστε σαν επιμελητήριο προς πολλά επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε την πόλη μας ελκυστική σε ξένους επισκέπτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως επισκέπτουν την περιοχή μας, ειδικά τη θερινή περίοδο. Μια άλλη δράση που κάνουμε είναι πολύ σημαντική, της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Είχαμε κάνει, αν θυμάστε, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, την έκθεση Patras IQ, όπου παρουσιάσαμε 100 ερευνητικά τμήματα στους επιχειρηματίες περιοχής. Εφέτος σχεδιάζουμε με την ΕΠΕ Τανική Αρχή, ήδη είμαστε σε συνεργασία, στο τέλος Απριλίου να είναι ένα τριήμερο εκθεσιακό event μαζί με συνέδρια. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω, ήδη την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψουμε σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ένα πρόγραμμα προώθησης των τοπικών ίνων POP. Μιλάμε για μαυροδάφνη, για τα ημίγλικα και τα λοιπά κρασιά, τα οποία είναι προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Προωρές κάλπες στείνονται, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζουμε όλοι, στις 25 Ιανουαρίου και οι πολίτες καταθέτουν τις απόψεις τους και λένε βέβαια τις σκέψεις τους για την επερχόμενη εκλογική διαδικασία. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι απόψεις τους. Με το βλέμμα στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις και στις προώρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου οι πολίτες. Όπως ήταν και άλλες φορές. Η μόνη διαφορά ότι φέτο όποιον ψηφίσουμε πρέπει να είναι πολύ σύντομος να αποκαταστήσει την κάνουλα από τη δεξαμενή. Για να μην χάσουμε τη δεξαμενή και ξεράθει το περιβόλι. Την επόμενη μέρα τη βλέπετε καλύτερη για τους Έλληνες μετά τις εκλογές ή χειρότερη ή στα ίδια? Τη βλέπω καλύτερα γιατί έτσι πρέπει να πιστεύουμε όλοι. Πάντα βλέπω τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά και προσπαθώ και φροντίζω να μην χάνω την αισιοδοξία μου. Βλέπετε και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές αισιόδοξα για τη χώρα, για τους ανθρώπους? Όχι, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ. Να το επιβεβαιώσω, γιατί άγνωστο. Τι πιστεύετε έτσι για την επόμενη μέρα? Ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και γι' αυτό που θα αναλάβει τη χώρα μας, γιατί έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και απορώ αν θα τηρήσει αυτά που είπε, όποιος τα είπε. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι εγώ θα δώσω τους μισθούς, το 10% μισθό και όλα αυτά τα πράγματα. Απορώ που θα τα βρει. Οι απόψεις για το εάν η χώρα έπρεπε ή όχι να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές δίστανται. Η επόμενη μέρα, δηλαδή μετά τις εκλογές. Μία από τα ίδια. Ο κόσμος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Οπωσδήποτε. Ελπίζω να βρεθεί ο κατάλληλος ο άνθρωπος που θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα πει τα δικά μας είναι δικά μας και όχι δικά σας. Σωστό οι εκλογές? Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Θέλετε σε καλύτερες μέρες? Με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Όχι. Εκτός αν γίνουν εκλογές. Μόνο με τις εκλογές, ναι. Η ζωή σας σήμερα, δύσκολα? Εντάξει, ανάλογα τώρα. Εντάξει. Εμείς δεν κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Κοιτάζουμε το γενικό σύνολο, το οποίο αυτή τη στιγμή υποφέρει. Για το λαό δεν βλέπω ιδιαίτερη βελτίωση. Αυτό βλέπω εγώ. Είτε γίνουν είτε δεν γίνουν. Άρα την επόμενη μέρα δεν την βλέπετε καλύτερη, δεν αισιοδοξείτε για κάτι καλύτερο? Άλλοι μου να χάσουμε και την ελπίδα ή την αισιοδοξία. Εντάξει. Περιμένουμε κάτι καλύτερο, τίποτα άλλο. Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια εν μέσω οικονομικής κρίσης βλέπουν καθημερινά τα προβλήματά τους να γίνονται ολοένα και περισσότερα. Προβλήματα τα οποία ελπίζουν και αισιοδοξούν να λυθούν σύντομα. Τις προώρες κάλπες που τελικά θα στηθούν σχολιάζουν οι πολίτες. Θέλουν να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες, όμως όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, τα πράγματα φαίνονται αρκετά δύσκολα. Εργασία? Όχι. Δούλευα, αλλά σύνταξη δεν μου δώσανε. Στην Πατραϊκή, στο Βοσινάκι, σε οποιοδήποτε. Και παίρνω τις πρόνοιες. Για ποιο λόγο? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Και σίγουρα δεν πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι μετά τις εκλογές? Όχι. Σύνταξη, λέω, παίρνω τις πρόνοιες. Για ποιο λόγο? Όταν δούλευα τόσα χρόνια στην Πατραϊκή, οπουδήποτε έχω δουλέψει. Να μου πει κάποιος γιατί δεν μου δίνει σύνταξη αυτή τη στιγμή. Απέναντι στο πολιτικό σύστημα είστε απογοητευμένοι πλέον? Οπωσδήποτε. Δεν είναι, υπάρχει οικονομική άνεση, υπάρχει φτώχεια.
είναι ο κόσμος ζει μεμονωμένα, το διαβάζουμε από το πρόσωπό τους. Θα θέλατε όμως κάτι να αλλάξει, πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Σίγουρα κάτι. Είστε αισιόδοξος εννοώ. Σίγουρα. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ψάχναμε να βρούμε χρήματα, δεν δανειζόμασταν. Πηγαίναμε με άνεση στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά. Πηγαίναμε να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε κάπου να διασκεδάσουμε. Τώρα με το σκεφτόμαστε. Τώρα το σκεφτόμαστε να πάμε να χαλάσουμε και ένα ευρώ και ένα μισή και δύο και δεν ξέρω να πιούμε ένα καφέ. Ελπίζετε όμως σε καλύτερες μέρες? Ελπίζω, ναι. Ότι η χώρα πρέπει να βγει από αυτό το γκρίζο τούνελ που μας έχουν ρίξει όλοι αυτοί. Άρα βλέπετε και σωστή την επιλογή εκλογών? Ναι. Επιβάλλεται και πρέπει να γίνει. Επιβάλλεται. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν τώρα οι χειμερινοί κολυμβητές και ευχήθηκαν βέβαια χρόνια πολλά και καλές βουτιές. Μας ευχήθηκαν καλή χρονιά κολυμπώντας. Καλή χρονιά! Έλα! Οι χειμερινοί κολυμβητές δεν πτωούνται από το τσουχτερό κρύο και μια μέρα σαν τη σημερινή βρήκαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις βουτιές τους. Λίγο κρύο στην αρχή είναι μέχρι να μπεις μέσα, μετά είναι ζεστή. Ναι. Για πείτε μας, γιατί η χειμερινή κολυμβητή, τι σας προσφέρει? Μας προσφέρει νομίζω υγεία και από ό,τι λένε και οι γιατροί. Εμένα φαντάζεσαι εδώ καμιά φορά μην πονάνε τα πλευρά μου και όταν μπαίνω με στάλα σαν πονάνε όλα. Καταρχήν ένα, το μνημόνιο. Ούτε μνημόνια σκεφτόμαστε εδώ, ούτε τι άλλο. Γενικά, ό,τι είναι από οικονομία εδώ τα έχουμε ξεχάσει όλα. Όπως λένε, το μπάνιο χαρίζει υγεία και ευεξία. Έξω η θερμοκρασία γιατί έχει 18 το θερμόμετρο. Στη θάλασσα πρέπει να είναι γύρω στο 16 αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία είναι. Το συνιστούμε σε όλο τον κόσμο να το κάνει. Είναι υγεία πάνω απ' όλα και ευεξία. Οι περισσότεροι πηγαίνουν για μπάνιο σε καθημερινή βάση. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τέτοια ώρα να έρθεις εδώ θα είμαστε. Μάλιστα λένε πως έχουν δει βελτίωση στην κατάσταση της υγείας τους. Είναι το καλύτερο ναρκωτικό αυτό. Νιώθεις σαν να πετάς μετά. Αλλιώς δεν το κάναμε. Μάλιστα. Είναι καταπληκτικό. Και είναι κρίμα η χώρα μας. Δεν φάνεστε το κρύο τώρα που γίνεται. Όχι. Είναι κρίμα η χώρα μας με τόσο θάλασσα που έχει. Ο κόσμος να κάθεται στα καφενεία και να μην κάνει μπάνιο. Είναι θέμα στο μυαλό σου τι θες να κάνεις. Ο ζητώνε βρίσκει. Καταλάβες. Άρα λοιπόν αφού το αποφασίσατε, κατευθείαν πήγατε. Απόφαση. Οι γιατροί γιατί έχω και την καρδιά μου. Εγώ μου είπαν και τα μην έτσι, μην αλλιώς. Έκοψα τα φάρμακα, έκανα το εικόνιο Ιπποκράτης και κάνω πράγματα που άλλοι δεν τα κάνουν. Καταλάβες. Όπως δηλαδή. Παίζω μπάλα. Που είχα απαγορεύσει την μπάλα. Κάνω πράγματα. Έκοψα το τσιγάρο. Ήμουν 34 χρόνια καπνιστής. Έκοψα το τσιγάρο. Κάνω πράγματα δηλαδή ότι βάζω πράγματα στο μυαλό μου. Και τα πράττω. Ήρθα στην Πάτρα για την πρωτοχρονιά σε φίλους και είδα αυτό εδώ, το τοπίο που μου άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και πολύ αγάπη. Την επόμενη εβδομάδα οι χειμερινοί κολυμβητές θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Κορίνες έχουν τοποθετηθεί σε αρκετούς δρόμους της Τρίπολης τα τελευταία χρόνια, διευκολύνοντας ως ένα βαθμό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί και σε αυτή την πόλη. Ωστόσο, με την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής, πάρθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αφαιρεθούν. Πόσος ντόρος είχε γίνει για να τοποθετηθούν, ο ντόρος συνεχίστηκε για την τοποθέτησή τους, αφού άλλους τους διευκόλυναν και άλλους τους ενοχλούσαν, τώρα ντόρος γίνεται και για την αφαίρεσή τους, η οποία αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης. Η δική μου θέση ήταν ότι τα κολονάκια, και αυτό νομίζω το γνωρίζει ο κάθε καλόψυχος πολίτης, αυτά τα 2-3 χρόνια που υπήρχαν, διευκόλυναν σημαντικά την κυκλοφορία στους δύο αυτούς δρόμους. Όλοι θυμάστε και θυμόμαστε τη δυσκολία που είχαμε πρώτα να πάμε ειδικά στον δρόμο προς το νοσοκομείο με τα παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά αυτοκίνητα όπου έκανες 20 λεπτά για να φτάσεις στην πλατεία την κεντρική ως το νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι να αφαιρεθούν τα κολονάκια. Βέβαια υπόθηκε ότι εκεί θα υπάρχει αστυνόμευση έντονη και θα απομακρύνει ακόμα και με γερανό τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μακάρι να γίνει αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα γίνει και θα δημιουργηθούν τα προβλήματα που είχαμε πριν τοποθετηθούν τα κολονάκια και τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στους δρόμους Γρηγορίου, Λαμπράκη και Ναυπλίου. Τα πορτοκαλί κολονάκια λοιπόν θα φύγουν από τους δρόμους της Αρκαδικής Πρωτεύουσας και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για τοποθέτηση κολονακίων τόσο στη Γρηγορίου Λαμπράκη όσο και στην οδό Ναυπλίου.
Αποχαιρέτατα λοιπόν τα κολονάκια που χάνεις. Που εδώ θέλω να τονίσω, ενώ είχαμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να μπουν και εκεί κολονάκια, η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου δεν έβαλε. Η θέση δική μας λοιπόν ήταν όπως και τότε που είχαμε ψηφίσει να τοποθετηθούν τα κολονάκια, είναι ότι πρέπει να μείνουν και μάλιστα πρέπει να επεκταθεί και το μέτρο αυτό και στους δρόμους τους δύο που σας ανέφερα πριν, έτσι ώστε να μπορέσουν να... να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Υπάρχει πάντα το πρόβλημα των καταστημάτων. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση και με τα καταστήματα πώς μπορούν να διευκολυθούν ένας άνθρωπος που θέλει να ψωνίσει από κάποιο κατάστημα σε αυτούς τους δρόμους. Βέβαια, ακόμα και αν γίνει αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ότι θα υπάρχει αστυνόμευση και θα διώχνουν συνέχεια τα αυτοκίνητα από τα παρκάρο, πάλι έτσι τα καταστήματα δεν διευκολύνονται, γιατί όπως γνωρίζετε, δεν πάει να παρκάρει κάποιος σε αυτούς τους δρόμους. Όλοι πάνε, σταματούν για να μπουν να ψωνίσουν κάτι. Αυτό ούτε η αστυνομία μπορεί να το, τροχιά μπορεί να το αντιμετωπίσει και δημιουργεί ένα σωρό, όπως είπαμε, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η παράταξη GUME, η οποία τάσεται υπέρ των κολονακίων, προτείνει έστω και τώρα κουβέντα και μάλιστα καλόπιστη, μπας και διασωθούν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια καλόπιστη συζήτηση και με τους πολίτες αλλά και με τα καταστήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο ότι πρέπει να παρκάρεις μπροστά στο μαγαζί για να ψωνίσεις. Έχουμε μάθει κάπως και την ευκολία μας. Μπορεί να παρκάρεις και 100 και 200 μέτρα και 500 μέτρα μακριά και να κάνεις τα ψώνια σου έτσι ώστε και το μαγαζί και ο πολίτης να εξυπηρετηθεί με τα ψώνια του και τα μαγαζιά να δουλεύουν, αλλά και να μην ταλαιπωρείται όλος ο υπόλοιπος κόσμος που κυκλοφορεί με τα αυτοκίνητα. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, να πούμε ότι επειδή δεχόμαστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα αναφορικά με τα προνοιακά επιδόματα και με το πότε τελικά θα δοθούν, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου. Όταν θα υπάρξει, θα σας ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας για το πότε τελικά θα λάβετε τα προνοιακά επιδόματα και στην Πάτρα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του ΑΧΑΙ. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.